Μια και μιλάμε όμως για βοήθεια, και επειδή είσαι ένας άνθρωπος που το γνωρίζω, ότι έχεις βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, χωρίς να το έχεις βρωτοφωνάξει, κανείς δεν ξέρει αυτά που κατά καιρό έχεις κάνει. Όταν κάνεις κάτι, δεν το κάνεις για να κάνεις διαφήμιση. Το έχεις κάνει. Πες μου, εσύ, για ποιο λόγο έχεις προσφέρει εκεί που έχεις προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια? Επειδή, θέλω να δω μέσα στην ψυχή σου. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σε συγκινεί, τι είναι αυτό που σε κάνει. Επειδή η μητέρα που με γέννησε, δεν την έχω γνωρίσει. Ήμουν πάρα πολύ μικρός όταν πέθανε. Ο πατέρας μου ξαναπαντρεύτηκε. Η μητέρα που με μεγάλωσε, που είναι δύο φορές μητέρα, και τη λατρεύω και την αγαπώ, και ο πατέρας μου, χάνω και τον πατέρα μου στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. 20 χρόνια που θα έκανα καριέρα πια, χάνω και τον πατέρα μου. Και επειδή έχω περάσει πάρα πολύ φτωχά χρόνια παιδικά, και στη Ρωσία που ήμασταν και ήρθαμε στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα στο ξεκίνημά μου, πολύ φτώχεια. Δεν ξέρω. Και επειδή, ας το πούμε ευλογία, έτυχε να είμαι ο ευλογημένος της οικογένειας και να κάνω μια τεράστια καριέρα με την αγάπη του κόσμου. Γεννήθηκα μέσα από τον κόσμο εγώ. Δεν βοηθήθηκα. Μετά ήρθαν και με βοηθήσανε οι εταιρείες, οι μεγάλοι συνθέτες, και εγώ βγήκα από τα παιδιά, από τους άγνωστους. Και έκανα τεράστιες επιτυχίες. Και επειδή έχω ζήσει μέσα στη φτώχεια, έχω ζήσει στις γειτονιές, έχω κάνει καντάδες στον Κορυδαλό, στην Νίκαια. Αφού μπορούσα να βοηθήσω με οποιοδήποτε τρόπο, δεν είναι μόνο το οικονομικό για να βοηθήσει μια οικογένεια ή έναν άνθρωπο ή ένα παιδάκι που έχει πρόβλημα, το έκανα με την ψυχή μου, για τον πατέρα μου, για τη μητέρα μου, για μένα. Αισθανόμουν τόσο ευτυχισμένος όταν μπορούσα και βοηθούσα. Και μου έλεγε ο συνεργάτης μου, μήπως δίνεις πολλά χρήματα? Λέω, δεν πειράζει. Αφού βγάζουμε, δίνε. Τα πετάς από την πόρτα, έρχονται από το παράθυρο. Το έκανα με αγάπη, με ευχαρίστηση. Αφού θυμάμαι, είχα δώσει σε. Αυτό ας το πω. Σε ένα νοσοκομείο που ήταν παιδιά με ειδικές ανάγκες, είχα δώσει καμιά δεκαπενταριά τηλεοράσεις, δεν θυμάμαι πόσο είχα δώσει, για να βλέπουν τα παιδιά τηλεόραση. Και βλέπω από τον Αντένα, μάλιστα ήταν τότε, θυμάμαι, κανάλια ερχόντουσαν γιατί το μάθαν, το συνειδητοποιήσανε. Και κρύφτηκα, έφυγα από την πίσω πόρτα και έφυγα. Και το έλεγε την άλλη μέρα ο Παπαδάκης, ότι να και ένας άνθρωπος που κάνει πράγματα και δεν το λέει. Σου λέω ένα τώρα από όλα αυτά. Αλλά ήμουν τόσο ευτυχισμένος, γιατί μου στέλνανε γράμματα τα παιδάκια και με ευχαριστούσαν που μπορούσαν και βλέπαν τηλεόραση από τα κρεβατάκια τους, δεν μπορούσαν να περπατήσουν. Αυτό δεν είναι ικανοποίηση, δεν είναι χαρά, δεν γεμίζει η ψυχή σου. Βέβαια γεμίζει η ψυχή σου.